Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πριν από μερικές ημέρες έγινε στην Αθήνα μια επίδειξη ομαδικού υπνοτισμού από μαθητές του Άγγελου Τανάγρα και του Πισάνου. Όπως ξέρετε, το άγνωστο πάντα προκαλεί. Καταγράψαμε λοιπόν αυτή την ενέργεια της παραψυχολογίας αναζητώντας δύο πράγματα. Την αλήθεια ή το ψέμα στην όλη αυτή υπόθεση και κυρίως το λόγο για τον οποίο πολλοί άνθρωποι που μπορεί να είναι και αφελείς καταφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους στο τέλος του 21ου αιώνα. Στις δύο ώρες που διήρκησε η τελετή, ένας άνδρας και μια γυναίκα που ισχυρίζονται ότι διαθέτουν υπερφυσικές ικανότητες υπνώτισαν συνολικά 8 άτομα. Κοιμήσου βαθιά. Κοιμήσου πολύ βαθιά. Πολύ βαθιά κοιμήσου. Σαν θέαμα ήταν όντως εντυπωσιακό. Σαν πράξη ήταν μάλλον επικίνδυνη και παράνομη, αφού οι υπνοτιστές παραδέχτηκαν ότι πολλές φορές κοιμίζουν άτομα παρά τη θέλησή τους. Γιατί ξεκουμπάθηκες? Δεν ξέρω. Ε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Τα αποτελέσματα της τελετής τα αφήνουμε στην κρίση σας. Κοιμήσου βαθιά. Δεν σκέφτεσαι τίποτε άλλο εκτός από την καθοδήγηση τη δική μου. Στον πρώτο ομαδικό υπνοτισμό, τα αναμένα κεριά και ο χαμηλός φωτισμός ήταν απαραίτητα στοιχεία. Ο υπνοτιστής ισχυρίζεται ότι οι εθελοντές ταξίδεψαν για περίπου 20 λεπτά σε άλλους κόσμους, νιώθοντας ότι αιωρούνταν σε ένα απέραντο κενό. Κύριε Αθανασίου, 8 στους 10 από αυτούς που είδαν τον υπνοτισμό που κάνατε δεν θα σας πιστέψουν. Πιστεύουν ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι αληθινά. Πώς θα τους αποδείξετε ότι όλα αυτά που είδαμε, οι κοπέλες που υπνοτίστηκαν αληθινά? Κάποιες από αυτές τις κοπέλες φοβήθηκα και εγώ, γιατί δεν είχαμε γιατρό να παρακολουθήσει την όλη η ιστορία. Τους έκανα μια υποβοηθόμενη αυτούπνωση και μια ελαφριά χαλάρωση. Από αυτές τις κοπέλες υπνοτίστηκαν 2 ή 3.
Είδα κάποια να γελάνε κατά τη διάρκεια του υπνοτισμού. Προσέξτε κάτι. Όταν κάνεις κάτι, άλλος λέει θα πάω στη δουλειά μου και σπάει το πόδι του. Επομένως, δεν είναι τίποτα τέλειο στη ζωή μας. Και μέσα σε ένα χώρο τόσο πολύ, με 100 άτομα πίσω, αποκλείεται να γίνει ένας υπνοτισμός τελείως καθαρός. Σε διατάζω να κοιμηθείς βαθιά. Σε διατάζω να κοιμηθείς πολύ βαθιά. Σε διατάζω να κοιμηθείς πολύ βαθιά. Να κοιμηθείς πολύ βαθιά. Πώς σε λένε? Εύα. Πώς σε λένε? Εύα. Τι αισθάνεσαι τώρα, Εύα? Ζεσταίνομαι. Ζεσταίνεσαι. Πώς αισθάνεσαι? Ζεσταίνομαι. Από ποιο μέρος είσαι? Τη Μόσχα. Τη Μόσχα. Βγάλε το σακάκι σου αν ζεσταίνεσαι. Πώς λένε τη μητέρα σου? Ελένη. Έχεις παιδιά? Όχι. Είσαι παντρεμένη? Όχι. Εκεί που είσαι τώρα σ' αρέσει? Ναι. Αλλά ζεσταίνεσαι? Βλέπεις θάλασσα? Όχι. Είσαι ευχαριστημένο με στην Ελλάδα που έχεις έρθει? Ναι. Μπορεί να μας πεις που εργάζεσαι? $1,000,000. Ήταν η πρώτη φορά που υπνοτίστηκες στη ζωή σου? Ναι, πρώτη φορά. Πες μου τι ένιωσες. Ένιωσα κάτι διαφορετικό, γιατί από την αρχή δεν κατάλαβα τίποτα, μετά σαν κάπου έφυγα. Δηλαδή? Όλα ήταν μαύρα και μετά έβλεπα σαν πέταξα, σαν ήμουν πουλί, είδα όλα από ψηλά και μετά αισθάθηκα όπως κατεβαίνω, η δαφάλασσα.
έχει καταγγείλει όσους ασχολούνται με την παραψυχολογία ως παιδιά του Σατανά. Ακόμα και τον ίδιο τον Άγγελο τον Τανάγρα τον κατηγόρησαν ως παιδί του Σατανά. Εγώ είμαι μαθητής του Τανάγρα και του Πισάνου. Ωραία. Του Πισάνου δεν τον κατηγόρησα, διότι δεν είχε ασχοληθεί τόσο πολύ βαθιά. Αν μιλήσουμε για υπνοτισμό και κατηγορήσουν τον Άγγελο, κατηγορήσουν τον Άγγελο Τανάγρα, πρέπει να κατηγορήσουν οπωσδήποτε τον πρώτον απάνω στον υπνοτισμό, τον Φρόιν. Και σας ρωτώ, ο Φρόιν ήταν σατανιστής? Εκτελούσε το καθήκον του ο Φρόιν με μεγάλη πίστη. Όλοι οι γιατροί δίπλα του δεν τον εμπιστεύανε, κι όμως έμεινε στην ιστορία ο Φρόιν και οι άλλοι ήταν υποδίεστεροι. Τελικά τι είναι ως... Γιατί οι κομπλεξικοί και οι ανίδεοι και αυτοί που δεν είχαν μάθει και δεν έχουν μάθει και ούτε θα μάθουν κάποια πράγματα, το βλέπουν κάπως παράξενο. Κοιμήσου βαθιά. Κοιμήσου πολύ βαθιά. Πολύ βαθιά κοιμήσου. Κοιμήσου βαθιά. Πολύ βαθιά κοιμήσου. Και βαθιά κοιμήσου. Και βαθιά κοιμήσου. Υπνοτίστηκε αλήθεια ή όχι? Ναι, δεν το πίστευα ούτε εγώ αυτό το πράγμα. Αλλά αλήθεια, πρώτη στιγμή, όταν ήμουνα δίπλα τη αυτό άνθρωπο, νόμιζα ότι και άρχισα μέσα μου να γελάω και ήμουνα σίγουρη ότι... Σε είδα κάποια στιγμή που γελούσες. Ναι. Και μετά? Νόμιζα ότι γελάγα επειδή ήμουνα σίγουρη ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είχες προσπαθήσει άλλη φορά στο παρελθόν να υπνοτιστείς? Είχαν υπνοτίσει άλλη φορά ή ήταν όχι, η πρώτη φορά? Όχι μόνο είδα τηλεόραση και αυτά, αλλά δεν το πίστευα ποτέ. Πες μου τι ένιωσες. Πρώτη φορά πολύ ζέστη, ζεστάτηκα πάρα πολύ και μετά άρχισα να βλέπω έτσι σαν ότι νιστάζω πολύ και μετά δεν ξέρω τίποτα, σαν όνειρα, σαν... Τι έβλεπες? Σαν ότι ταξίδευα με αεροπλάνο, κάτι έτσι. Είδες αγαπημένα σου πρόσωπα, γύρισες πίσω στη Ρουμανία? Ναι, πήγα με αεροπλάνο και με περίμενε στο αεροδρόμιο δικό μου και αυτά. Μου λες αλήθεια? Ναι, πάρα πολύ αλήθεια. Τι αισθάνεσαι τώρα, Εύα? Ζεσταίνεσαι. Θέλεις να βγάλεις τα ρούχα σου? Κοιμήσου βαθιά. Κοιμήσου βαθιά, πολύ βαθιά. Πολύ βαθιά κοιμήσου. Υπνοτίστηκες τα αλήθεια? Ναι. Κοιμήσου πολύ βαθιά. Πολύ βαθιά κοιμήσου. Κοιμήσου πολύ βαθιά. Πολύ βαθιά κοιμήσου. Κοιμήσου βαθιά. Κοιμήσου βαθιά. Όσο μπορείς λιγάκι βαθιά. Εσείς που καταφέρνετε και υπνοτίζετε τον κόσμο, πιστεύετε ότι έχετε υπερφυσικές δυνατότητες που δεν έχω εγώ, ας πούμε?
Όλοι οι άνθρωποι έχουν έμφυτες δυνάμεις. Μπορώ εγώ να σας πνοτήσω? Εσείς έχετε μια έμφυτη δύναμη. Με διαφορά. Έχετε έμφυτη δύναμη και πολλοί έχουν δυνάμη. Με διαφορά. Την έχετε ρίξει όλοι στο βάρος σας, στο βάρος της δουλειάς σας και γι' αυτό έχετε μια αλφα επιτυχία στη δουλειά σας. Και η επιτυχία αυτή θα τρίβεται και θα μεγαλώνει και το λένε άλλη πείρα. Δεν είναι πείρα. Είναι απλώς ότι η έμφυτη δύναμη αναπλάθεται και μεγαλουργεί και θα έχετε τη μεγαλύτερη επιτυχία. Δεν μου απαντήσατε. Εγώ μπορώ να σας υπνοτήσω? Όχι. Πρέπει να ασχοληθείτε πάρα πολύ. Σε διατάζω να ξυπνήσεις. Σε διατάζω να ξυπνήσεις. Πώς αισθάνθηκες? Θυμάσαι που ήσουνα? Ναι. Τι κατάλαβες? Ναι. Σε διατάζω να ξυπνήσεις. Σε διατάζω να ξυπνήσεις. Διατάζω να ξυπνήσεις. Διατάζω να ξυπνήσεις. Πώς αισθάνεσαι? Καλά? Καλά. Right. Right. Η Εκκλησία πιστεύει ότι ο υπνοτισμός, όταν δηλαδή εσείς με μια υπερφυσική δύναμη βγάζετε την ψυχή του άλλου, αυτό είναι έργο του σατανά. Όχι. Η Εκκλησία δεν σας δέχεται. Πιστεύει ότι αυτή εγώ, η πράξη... Εγώ ιδιαίτερα στο γραφείο μου έχω 220 εικόνες. Μία εκκλησία κανονική και μικρή έχει 100 εικόνες. Εγώ είμαι, με τον υπνοτισμό αυτό τον έκανα, με τη βοήθεια του Θεού και του Χριστού. Από πότε έχετε αυτές οι υπερφυσικές ικανότητες, κύριε Θανασίου? Από μικρό παιδί, από τη μέρα που γεννηθήκατε? Ναι, από πολύ μικρό παιδί. Και πώς το ανακαλύψατε? Σιγά σιγά το ανακάλυπτα με κάποιες ενέργειες που ήθελα να κάνω, καλές. Για παράδειγμα. Καλές. Και οι οποίες πετυχαίναμε. Ήθελα να πρώην στην Ρωμαϊκή, ήθελα να παλέψω με κάποιους παλαιστές, επειδή ήταν στα κιλά μου, ήταν πιο βαρύ. Ήμουν μικρός. Και πίστευα στον Χριστό και στον Θεό, αυτή την έμφυτη δύναμη που είχα, και κέρδισα πράγματα. Με την υπερφυσική δύναμη που διαθέτετε, αν θελήσετε, λέω αν θελήσετε, μπορείτε να κάνετε κακό σε άνθρωπο? Όχι, το κακό, δεν θέλω να κάνω κακό, γιατί τι γίνεται. Υπάρχουν άτομα υποδιέστερα, ραδιουργικά, και το κακό το έχω αφήσει να το κάνουν αυτά. Πάντως μπορεί κάποιος να κάνει κακό σε άνθρωπο. Μπορεί να κάνει κάποιος κακό οπωσδήποτε, αλλά εμείς και πάρα πολλοί συνάδελφοι ασχολούνται μόνο με το καλό. Σε διατάζω να ξυπνήσεις. Διατάζω να ξυπνήσεις. Το όνομά σου? Σε διατάζω να ξυπνήσεις. Σε διατάζω να ξυπνήσεις. Πώς σε λένε? Άννα. Άννα. Γιατί έχεις συγκεντρώσει, Άννα? Είσαι εντάξει? Είσαι εντάξει τώρα? Κάτσε. Σε διατάζω να ξυπνήσεις. Πώς αισθάνεσαι? Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάσαι τίποτα? Φοβάμαι μόνο το θαλάσσιο. Φοβάσαι μόνο το θαλάσσιο. Το όνομά σου? Γιώργος. Ναι, Γιώργο μου. Πολύ ωραία πήγαμε. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ καλός. Έχεις δώσει. Είμαστε σε ένα κέντρο. Κάτσε, Γιώργο μου. Ευχαριστώ. Σε διατάζω να ξυπνήσεις, Εύαν. Εύαν, σε διατάζω να ξυπνήσεις.
Γιατί ξεκουμπώθηκες? Δεν ξέρω. Ε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Πολύ καλά. Κάτσε. Όταν ξύπνησες, ένιωθες άσχημα, περίεργα? Λίγο φοβήθηκα. Φοβήθηκα. Απλώς λίγο φοβήθηκα. Αλλά δεν ένιωθα άσχημα. Σε διατάζω να ξυπνήσεις. Σε διατάζω να ξυπνήσεις. Σε διατάζω να ξυπνήσεις. Ξυπνήσεις καλά. Πώς σε λένε? Τζούλια. Γιατί η Τζούλια έχει συντρώσει? Τι αισθάνθηκες? Τίποτα, κάτσε κάτω. Όταν ξύπνησες, τι ένιωθες? Όταν ξύπνησα, λίγο ζαλισμένη έτσι και μάτια μου έτσι ένιωτα σαν ότι... Φοβήθηκες? Ναι, φοβήθηκα. Τώρα είσαι καλά? Ναι, τώρα είμαι καλά. Θα δεχόσουν να υπνοτιστείς άλλη φορά? Ορίστε. Θα δεχόσουν να υπνοτιστείς και άλλη φορά? Θα το ξανακάνεις? Δεν νομίζω. Σε διατάζω να ξυπνήσεις. Σε διατάζω να ξυπνήσεις. Σε διατάζω να ξυπνήσεις. Πώς αισθάνθηκες? Πώς σε λένε? Ελένη. Ελένη. Εσάς τίποτα τώρα? Αισθάνεσαι τίποτα τώρα? Κάτσε χαλάρωση λιγάκι. Εάν κάποια από τις κυρίες που υπνοτίσατε δεν ξύπναγε. Μάλιστα. Τι ποινικές ευθύνες είχατε? Πάντοτε όταν κάνω κάποιο υπνοτισμό, κοιτάζω να υπάρχει γιατρός και μια δήλωση του 105 να γίνει. Για να είμαι και εγώ κατοχυρωμένος. Έχετε υπνοτίσει ποτέ άνθρωπο παρά τη θέλησή του? Έχω υπνοτίσει. Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα? Όχι, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα και μου έλεγε εγώ δεν υπνοτίζομαι και εγώ του λέω θα σε υπνοτίσω.